Μάλιστα. Επικοινώνησε και ένας φίλος τηλεθεατής, λέει εθελοντές δεν υπάρχουν. Έχω την αίσθηση όταν λέμε εθελοντές εννοούμε κάποια παιδιά τα οποία βοηθούν μέσα στο χώρο. Για τον απλούστατο λόγο ότι όποιος πληρώνεται με ένα μικρό ή μεγαλύτερο τίμημα, φυσικά κανένας δεν μπορεί να πει σε κάποιον ο οποίος είναι 30 μέρες εκεί να μην παίρνει τα στοιχειώδη για να επιβιώσει. Γιατί αν πεις κάποιον πάνε εκεί πέρα 30 μέρες, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι εύκολο. Φυσικό είναι ότι πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις. Ποιοι το σχεδίαζαν φέτος αυτή τη δράση, ποιοι αποφάσισαν κάποια πράγματα και να δοθούν και κάποιες εξηγήσεις και για κάποια οικονομικά στοιχεία. Κύριε Λιόπουλε, κλείνοντας αυτό το θέμα για να δούμε και 2-3 ακόμα ζητήματα πριν κλείσουμε την εκπομπή. Ναι, νομίζω ότι μιλήσαμε πάρα πολύ για την Ονειρούπολη, είπαμε το τι πρέπει να γίνει, το πώς πρέπει να αλλάξει, το πώς πρέπει να υπάρχει διαφάνεια σε όλη την διαδικασία της Ονειρούπολης, που πηγαίνουν τα χρήματα, γιατί πηγαίνουν εκεί, ποιο ρόλο αποσκοπούνε, τι σκοπό θέλουμε να πετύχουμε στο τέλος. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σβήσει από τη δράμα, αλλά αν συνεχίσει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, σίγουρα θα έχει ένα ορισμένο χρονικό ορίζοντα. Άρα θα πρέπει να ανανεωθεί, να βρούμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τον ανανεώσουμε, να μιλήσουμε όλη η κοινωνία και να συναποφασίσουμε το πώς θα πρέπει να το κάνουμε, γιατί σίγουρα έτσι όπως πάει δεν είναι καλό. Σίγουρα ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε, θα πρέπει να φύγει από τα χέρια της Δεκποτά, γιατί η Δεκποτά αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει να μοιράζει αφιδώς χρήματα χωρίς να υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος. Ο έλεγχος θα ξαναπρέπει να έρθει στους αιρετούς του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτοί έχουν πρέπει να έχουν τον λόγο, αυτοί ούτως ή άλλως έχουν ψηφιστεί από τη δραμηνή κοινωνία και αυτοί είναι υπεύθυνοι για ό,τι γίνεται πάνω σε το ζήτημα, όχι μόνο της Ονειρούπολης, αλλά γενικά και ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό του Δήμου Δράμας. Και μας έλειψε και η μπάλα επί ευκαιρία. Θεωρώ όμως ότι με αυτή τη Δημοτική Αρχή δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα βήματα. Όπως είπαμε, είναι μέσα στην πολιτική της σκέψη. Εσείς λέτε Δημοτική Αρχή, επιμένετε κύριε Λιόπουλε, δεν είναι δηλαδή επιλογές και του Προέδρου της ΕΚΠΟΤΑ? Είναι μέλος της Δημοτικής Αρχής. Είναι μέλος της Δημοτικής Αρχής και ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ. Πολλά από τα μέλη τα οποία είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι φίλοι ή ήταν υποψήφοι μαζί με αυτή την συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή. Οπότε γι' αυτό εν συνόλο τους κρίνω. Δεν κρίνω ξεχωριστά μόνο τον Δήμαρχο ή κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΠΟΤΑ, που σαν άτομα μπορεί μαζί τους να συμφωνήσεις. Αλλά εφόσον πρόκειται για μία παράταξη, εννέα πρέπει να τους δούμε. Εννέα χαράσεται αυτή η πολιτική. Αν κάποιος διαφωνεί από την παράταξη με αυτή την πολιτική και δεν βγει να την καταγγείλει, πάει να πει ότι συμφωνεί μαζί της. Οπότε θεωρώ και εσείς νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να το δείτε. Έχω την αίσθηση, επειδή προέκυψαν κάποια ζητήματα τους τελευταίους μήνες, ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι, όταν άλλα σου λένε εδώ και δεν βγαίνουν να τοποθετηθούν δημόσια, ουσιαστικά συμφωνούν και με επιλογές και με πρακτικές. Δηλαδή, μην πούνε και πούνε εγώ. Αυτό εγώ δεν ξέρω. Εντάξει. Ναι, αν δεν ξέρεις. Το νύπτο τα σχήρας μου δεν υπάρχει. Τα σχήρας μου συμφωνείς με πρακτικές και με λογικές. Όταν ακολουθήσεις έναν δρόμο, τον ακολουθείς αφήνοντας πίσω σου έναν άλλο δρόμο. Έχουν πάρει την απόφαση να ακολουθήσουν έστω και σε επιλά τις αποφάσεις κάποιων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα συμφωνούν. Δεν μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε αυτούς. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Και φυσικά το ερώτημα, κυρίες και κύριοι, είναι και πού είναι η μπάλα. Να την ξαναδούμε λίγο έτσι για να θυμηθούμε. Μία μικρότερη όμως. Θα λέγαμε ότι είναι μικρή αδελφή αυτή τη μπάλα η οποία ήταν στην Ονειρούπολη. Αυτή είναι προσέξτε τώρα, για να μην μπερδευτείτε, αυτή είναι η μπάλα τη Καβάλα. Μην μπερδευτείτε λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν, ήταν πραγματικά όμορφη, ωραία κατασκευή και αρκετά έτσι, πετυχημένη, είναι εμφανώς μικρότερη πρέπει να πούμε. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Πόσο κόστησε, δήλωσε η Δήμαρχος Καβάλας 1000 ευρώ, 1500 ευρώ, είναι δεδομένο έτσι. Νομίζω ότι έχετε επισκεφτεί την Ονειρούπολη και το βράδυ, την έχετε επισκεφτεί και το πρωί. Ποια είναι η αίσθηση που σας αφήνει το βράδυ και ποια είναι η αίσθηση του πρωί? Το βράδυ κρύβει όλες τις ατέλειες και όλες τις ασχήμες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο χώρο. Άρα εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε. Και μιλάει και ένας τεχνικός εδώ. Ναι, όχι τεχνικά. Είστε και τεχνικός, κύριε Λιόπουλε. Εσείς μπορείτε να μιλάτε για κάποια τεχνικά πράγματα. Τεχνικά, αν θα το δούμε, κύριε Φυλακτέ, δεν θα πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση σε αυτόν τον χώρο, διότι αν θα δείτε το πώς κρέμονται τα καλώδια, τα ηλεκτροφόρα καλώδια,
το τι θέματα ασφάλειας υπάρχουν μέσα σε αυτό το χώρο, γιατί πέρασα και έκανα και έναν έλεγχο ακόμα και στα παιχνίδια, γιατί εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο το να μην έχουμε κάποιο ατύχημα κάποια στιγμή και όλο αυτό το οποίο έχει στηθεί αυτά τα χρόνια πέσει μέσα σε μια νύχτα. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ασφάλειας εκεί στην περιοχή και με τα παιχνίδια που υπάρχουν μέσα στο χώρο. Προβλήματα ασφάλειας με τα καλώδια. Προβλήματα ασφάλειας ακόμα και στο πώς πηγαίνει ο ένας από ένα χώρο στον άλλον, ακόμα και με τα δάπεδα τα οποία έχουν μπει πρόχειρα. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια ασχήμια το πρωί, την οποία όλοι τη γνωρίζουμε. Θα πρέπει να κοιτάμε συνεχώς ψηλά για να μην τα βλέπουμε το τι γίνεται. Και υπάρχει μια ομορφιά το βράδυ, γιατί η ομορφιά με τα λαμπιόνια αυτά που βλέπουμε κρύβει όλη την αλήθεια. Και αυτό είναι δυστυχώς η Ονειρούπολη τα τελευταία χρόνια. Μια ασχήμια η οποία κρύβεται από ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα. Να τα κρύψουμε λοιπόν και κάτω από το χαλί, όπως λέει και ο λαός. Κύριε Ηλιόπουλε, κλείνοντας, κάτι για την εκδήλωση της Παρασκευής. Ναι, καλούμε όλο τον δραμηνό λαό να έρθει σε αυτή την εκδήλωση, να στηρίξει, να υποστηρίξει τον αγώνα των εργαζόμενων της ΒΙΟΜΕ, να δει έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, έναν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης, ο οποίος σέβεται και το περιβάλλον, αλλά σέβεται και τον άνθρωπο, με προϊόντα τα οποία φτιάχνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, γιατί πρώτα απ' όλα σέβονται τους ανθρώπους τους οποίους τα προσφέρουν, και να δώσουμε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν, ώστε να μην είναι εργαζόμενοι των 100, των 200, των 300 ευρώ, να μην είναι οι εργαζόμενοι οι άνεργοι, να πάρουμε, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να έχουν τον έλεγχο κάποιων μονάδων και εργοστασίων στα χέρια τους, και με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε και τον Παρασκευή. Τρόπο. Παρασκευή στις 7 η ώρα στο Δημαρχείο της Δράμας. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή Παρεμβάσεις από το Star Βόρειο Ελλάδος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, ψηλά το κεφάλι. Όρθιοι. Γεια σας.